Καλημέρα, σήμερα είναι Τετάρτη. Έχω σχεδόν βαφτεί και ετοιμάζομαι να φύγω από το σπίτι μαζί με τον Τι. Πάμε μαζί να φάμε pancakes στο Ποκολόκο. Αυτό είναι δηλαδή το αρχικό μας πλάνο. Καθώς από τότε που πήγα μαζί με τις κοπέλες πριν από κάνα δύο μήνες, μου λέει πότε θα με πας. Οπότε σήμερα είναι η μέρα. Νομίζω ότι η αεροπορία κάνει πρόβες για την 28η Οκτωβρίου που πλησιάζει πάρα πολύ σύντομα. Σήμερα λοιπόν είναι η μέρα. Και εφόσον έχω και κάτι άλλες δουλειές στο κέντρο, πάμε να τα συνδυάσουμε. Ακόμα δεν είμαι 100% έτοιμη. Είμαι χωρίς κραγιόν, όπως βλέπετε. Αλλά θα βάλω κραγιόν, θα βρω και τι θα βάλω, γιατί ακόμα δεν έχω αποφασίσει τι θα βάλω. Ο καιρός έχει αρχίσει να κρυώνει και φοβάμαι μην την αρπάξω. Οπότε πρέπει να ντυθώ λιγάκι πιο ζεστά σήμερα. Και πρέπει να αρχίσουμε να φοράμε και καλσόν και τέτοια, τα οποία δεν τα πολύ συμπαθώ. Αλλά τι να κάνουμε, αναγκαίο κακό. Κάτι τέτοιο ίσως. Σούπερ απαλό για την εποχή. Τσινάκι από κάτω. Και τώρα που το θυμήθηκα, λέω να βάλω και ένα τα ποτάκια, τα καφέ, τα οποία είχα πάρει πριν από κανένα δείπνο και τα είχα ξεχάσει σχεδόν. Λογικά θα ταιριάζουν. Και για κραγιόν λοιπόν, λέω να βάλω αυτό εδώ από Too Faced, το Melted Matte, στην απόχρωση Gingerbread Man, το οποίο το ξαναβρήκα πρόσφατα μέσα σε ένα κουτί που είχα φέρει στη μετακόμιση και καλά που το είδα, όπως κοιτούσαμε τα καλλιντικά μαζί με την Κλεονίκη, γιατί δεν ήξερα που βρίσκεται. Οπότε πάμε να βάλω αυτό. Είναι και λιγάκι στο κλίμα των ημερών, έτσι, μιας και έρχεται και το Halloween. Και εκεί που θα πάμε λογικά θα έχει και Halloween themed φαγητά, ποτά. Έτοιμη! Ωραία δεν είναι. Έχει απίστευτο ήλιο σήμερα και είναι τέλειο γιατί φοράω το πουλοβεράκι και δεν έχω πάρει τζάκετ από πάνω και είναι τέλειο, πολύ καλύτερα από χθες που είχα βάλει 2-3 layers και ήμουν σαν κρεμμύδι. Αυτό εγώ προσωπικά το προτιμώ, δεν με τρελαίνει τόσο το layering και έχει και ήλιο και είναι τέλεια. Τέλεια, η καλύτερη μέρα για να βγεις για φαγητό έξω. Thank you.
είμαι στα καταστήματα Dexin και αυτές εδώ πέρα είναι οι τρεις επιλογές μου. Αυτές εδώ οι γόβες που είναι πανέμορφες και με κέρδισαν. Αυτά εδώ πέρα τα μποτάκια που είναι δερμάτινα. Και αυτό εδώ πέρα που είναι σε υφή sweat. Αλλά νομίζω θα καταλήξω στις γόβες. Φύγαμε και είμαστε στο αυτοκίνητο. Μαντέψτε ποιο ζευγάρι πήρα. Θα σας δείξω λοιπόν τι πήρα από το σπίτι. Επιστροφή λοιπόν και ώρα να σας δείξω τι πήρα. Θα δείξα και εσάς τη χειμερινή κολεξιόν των Dexin. Και ποια λέτε να δάνε η τελική μου επιλογή. Αυτή πήρα αυτές τις γοβές γιατί έχουν υπέροχο χρώμα, καταπληκτική φόρμα. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η φόρμα. Έχει ίσα ίσα λίγη πλατφόρμα μπροστά, η φιά που όπως τη λέτε κάποιοι από εσάς. Πάρα πολύ ωραίο, πολύ θηλυκό, πολύ άνετο. Δεν έχει στενή φόρμα δηλαδή. Πήρα το νούμερό μου και ήταν μια χαρά. Και είναι τέλειο, νομίζω θα το φορέσω και τώρα φθηνό προχειμώνα. Όχι φυσικά βροχερές μέρες, αλλά πάρα πολύ και την άνοιξη. Πραγματικά ξετρελάθηκα. Την είδα και στο ράφι και μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά όταν τη φόρεσα ήταν τέλεια. Λογικά θα τη δείτε και μέσα στους επόμενους μήνες σε outfit posts, σε φωτογραφίες στο Instagram και πολλά πολλά άλλα. Πώς σας φαίνονται, για πείτε μου. Αποφάσισα να μην πάρω μποτάκι γιατί πήρα ήδη μποτάκια πριν από λίγες μέρες. Και εκτός αυτού είχα ήδη πάρα πολλά μποτάκια στη συλλογή μου, αν και θα πήγαινα στο sweat πιο πολύ που δεν είχα sweat μποτάκι. Αλλά όταν είδα την γόβα φορεμένη λέω, εδώ είμαστε. Αυτά θα σας αφήσω κάπου εδώ γιατί έχω δουλειά και δεν ξέρω αν θα τα ξαναπούμε σήμερα, θα φανεί στην πορεία. Αν όχι σήμερα θα συνεχίσω το vlog κάποια άλλη μέρα. See you! Καλημέρα, βρισκόμαστε λίγες ημέρες αργότερα, ημέρα Σάββατο, 27 του μηνός, μία μέρα πριν από την 28 Οκτωβρίου και όπως βλέπετε είμαι έτοιμη γιατί σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε για το πατρικό μου, καθώς σήμερα έχω να βάψω μαλλί, δεν θα το κόψω, μόνο θα το βάψω και όπως έχουμε πει πάω στο πατρικό μου για να το βάψω και με την ευκαιρία θα φάμε εκεί πέρα. Αργότερα αν προλάβουμε πρέπει να πάμε και ένα σούπερ μάρκετ, δεν θα συμβεί κάτι wow σήμερα. Απλά είπα να συνεχίσω το vlog, καθώς σίγουρα θα είναι μια πιο ενδιαφέρουσα μέρα από τις προηγούμενες. Σήμερα θα δοκιμάσουμε ένα λίγο διαφορετικό χρώμα από μια άλλη εταιρεία. Ελπίζω να μην βγει πάρα πολύ διαφορετικό από αυτό που είχα. Η ρίζα δεν έχει κατέβει πάρα πολύ. Άμα το δείτε δηλαδή για πόσο, 2 μήνες το έχω. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που το βάσαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πολύ μικρή η ρίζα. Απλά έχει ξεβάψει πάρα πολύ το μαλλί, οπότε θέλει μια ανανέωση. Με βλέπετε και φοράω τα ίδια ρούχα, γιατί αυτά είχα πρόχειρα. Αλλά θα αλλάξω αργότερα, θα βάλω κάτι πιο καλό για βάψιμο μαλλιού. Έχω πάρει μπλούζα να αλλάξω στην πορεία. Και αυτή η μπλούζα είναι πραγματικά τόσο απαλή, τη φόρησα τις προάλλες. Δεν έβαλα καν τζάκετ από πάνω όπως είδατε. Και είναι σούπερ απαλή, δηλαδή σε χαϊδεύει κάθε φορά που ξέρω εγώ σηκώνεις τα μανίκια. Νιώθεις σαν να σε χαϊδεύει, είναι υπέροχο ύφασμα. Αυτό είναι το πριν. Και αυτό είναι το μετά, το τελικό αποτέλεσμα. Είναι το 877 και πάλι, απλά επειδή η προηγούμενη σειρά καταργήθηκε, άλλαξε εταιρεία και πήγα στη σειρά Ίντολα και πήρα και πάλι το 877, το οποίο είναι ανοιχτό, ξανθό, έντονο βιολέ. Και βγήκε αυτό, νομίζω είναι λίγο πιο βιολετή από το προηγούμενο. Είμαστε έτοιμοι για το σούπερ μάρκετ γιατί έχουμε 2 εβδομάδες περίπου να πάμε και παραπάνω ίσως και έχουμε κάποιες ελλείψεις. Λοιπόν, σήμερα δεν θα σας κάνω grocery haul, αλλά πήραμε αρκετά λαχανικά γιατί θέλουμε από εβδομάδα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά διατροφή. Οπότε αποφύγαμε να πάρουμε βλακίες, πήραμε κάποια λαχανικά κυρίως και τώρα θα τα βάλω ψυγείο.
Βγάζω λοιπόν ένα από τα μπρόκολα που πήραμε για τις επόμενες μέρες για να τα έχουμε έτοιμα και γενικά θέλω να ετοιμάσω κάποια γεύματα από αύριο και μεθαύριο ώστε να έχουμε συστατικά στο ψυγείο, να είναι έτσι φρεσκοπλημένα, να μην χρειάζεται να τα κάνουμε τελευταία στιγμή και να γλιτώνουμε χρόνο από τις υπόλοιπες μέρες και να προλαβαίνουμε να κάνουμε και τις δουλειές μας. Οπότε αυτό είναι μια διαδικασία που την κάνω λογικά από εβδομάδα. Κλείναμε και τα καινούργια μας τα περάκια. Περιμένουν να στεγνώσουν και να μπουν νέα πραγματάκια μέσα και είναι ήδη 10 και, οπότε δεν νομίζω ότι θα κάνω κάτι άλλο σήμερα. Θα κάτσω στον υπολογιστή, θα κάνω κάποια πράγματα, αλλά δεν νομίζω να έχω να σας δείξω τέλος πάντων τίποτα άλλο σήμερα. Οπότε λέω να σας αφήσω εδώ πέρα με τα τελευταία πλάνα από τα μπρόκολα και θα τα πούμε ξανά αύριο, γιατί αύριο είναι 28η και θέλουμε να κατέβουμε στην παρέλαση. Οπότε λογικά αύριο θα είναι η τρίτη και τελευταία μέρα αυτού εδώ πέρα το vlog. Θα λέμε αύριο λοιπόν. Καλημέρα και χρόνια πολλά, καθώς μπορεί εσείς να βλέπετε αυτό το βίντεο Πέμπτη, αλλά σήμερα είναι Κυριακή και είναι 28 Οκτωβρίου, γιορτάζει όλη η Ελλάδα. Και εμείς έχουμε σηκωθεί να ετοιμαστούμε και να πάμε στην παρέλαση. Θέλουμε να πάμε να τη δούμε. Πρώτη φορά θα πάμε να δούμε την παρέλαση στην παραλία. Ελπίζω να την προλάβουμε, γιατί λέμε να πάμε περπατώντας. Και πριν πάω να ετοιμαστώ, να σας πω ότι στεναχωρέθηκα λιγάκι με αυτό που διάβασα και είδα, γιατί χθες έπεσε επισήμως πλέον το Μέγκα. Το Μέγκα ήταν από μικρή ηλικία το αγαπημένο μου κανάλι. Πάντα είχε τις καλύτερες και πιο αγαπημένες μου σειρές. Και λυπάμαι πάρα πολύ που αναγκάστηκε να κλείσει παρά τα όσα έγιναν κλπ. Από μικρή ήταν το κανάλι που έβλεπα σχεδόν αποκλειστικά, οπότε στεναχωριέμαι πάρα πολύ που έκλεισε. Με αυτό μεγαλώσαμε άλλωστε. Αυτά, σας αφήνω, πάω να ετοιμαστώ. Έτοιμοι λοιπόν να φύγουμε και έχω φορέσει το νούμερο 310 από τα Lip Satin της Inglot, το οποίο ταιριάξει πάρα πολύ καλά. Και θέλω να δω τώρα πώς θα φαίνεται και το μαλλί έξω. What you're doing, get in the moment. Επιστρέψαμε λοιπόν στο σπίτι. Ήθελα να σας μιλήσω λίγο νωρίτερα, αλλά γινόταν τέτοιος πανικός από κόσμο γύρω μου που πραγματικά ντρεπόμουν να μιλήσω. Ήτανε πολύ κακή η επιλογή αυτής εδώ πέρα της μπλούζας, αυτού εδώ του pullover για τη σημερινή ημέρα. Γιατί όταν ξύπνησα το πρωί και είδα τον καιρό, έξω είχε συννεφιά, ήταν έτοιμος να βρέξει ο καιρός. Ένιωθα ότι έχει κρύο. Εν τέλει δεν είχε καθόλου κρύο, βγήκε και ο ήλιος και μετά ήταν λες και είχε 30 βαθμούς και πάνω ας πούμε και θα ήσουν άνετα και με ένα t-shirt καθώς ήσουν στον ήλιο.
ζεστάθηκα τόσο πολύ όσο περιμέναμε να γίνει η παρέλαση κλπ. Πόνεσε και το κεφάλι μου. Και γενικά σήμερα το πρωί ξύπνησα με πάρα πολύ έντονο πονοκέφαλο. Νιώθω λες και κάποιος μου χτυπούσε όλο το βράδυ το κεφάλι με ένα σφυρί. Πάρα πολύ έντονο πονοκέφαλο, ο οποίος φυσικά επιδεινώθηκε με τον έντονο ήλιο που με χτυπούσε στο κεφάλι όσο περιμέναμε να δούμε την παρέλαση, αλλά κυρίως μετά τα μαχητικά τα αεροσκάφη. Και έγινα χάλια. Εν πάση περιπτώσει, μετά πήγαμε για ένα καφεδάκι και χαλάρωσα λιγάκι, οπότε τώρα νιώθω πολύ καλύτερα και σε λιγάκι ξεκινάω μαγείρεμα. Δεν θα ξεκινήσουμε από σήμερα τη διατροφή, καθώς σήμερα έχουμε κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ξεφορτωθούμε μέσα από το ψυγείο μας, όπως κάποιες κρέμες γάλακτος κλπ. Που θα χαλάσουν άμα δεν τις ξεφορτωθούμε. Οπότε ήταν η μέρα που κανονίσαμε σήμερα να κάνουμε μακαρόνια φούρνου, που δεν έχουμε ξανακάνει σε αυτό το σπίτι φούρνου. Και όσον αφορά την παρέλαση, ήταν πάρα πολύ ωραία. Νομίζω δεν έχω ξαναπάει στο παρελθόν στην παρέλαση αυτή, την, του κέντρου, ας το πούμε, αυτή που γίνεται στο Δήμο Θεσσαλονίκης. Δεν την είχα ξαναδεί και ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακή. Και με τα οχήματα του στρατού, αλλά και με τα μαχητικά αεροσκάφη που ήταν πολύ εντυπωσιακά. Δεν τα έχω ξαναδεί, νομίζω, από κοντά. Σας τράβηξα και εσάς κάποια πλάνα, ελπίζω να σας άρεσαν. Και αυτά. Πάω λοιπόν να αλλάξω, να βάλω κάτι πιο δροσερό, κάτι έτσι για το σπίτι. Και πάω να μαγειρέψω. Αφού έπεσα σε food coma για μερικές ώρες, είναι ώρα να βγω και να πάω να συναντήσω μια φίλη μου η οποία με περιμένει. Είναι 8.30 και εγώ νιώθω λες και είναι πολύ αργότερα. Ακόμα δεν έχω χωνέψει, αλλά πρέπει να φύγω. Επέστρεψα στο σπίτι λοιπόν και πάω στο μπάνιο και τι παρατηρώ. Παρατηρώ ότι αυτό εδώ πέρα το βε δεν βρίσκεται εδώ, αλλά βρίσκεται στην πλάτη. Σοβαρός άνθρωπος έφυγε, βγήκε για καφέ, γύρισε στο σπίτι και συνειδητοποίησε μετά ότι φορούσε την μπλούζα του ανάποδα. Fashion blogger, έτσι. Φεύγω εγώ από το σπίτι, χαιρετάω και τον τύπ. Χαμπάρι δεν πήρε ούτε αυτός ούτε εγώ. Κοιτάχτηκα κιόλας στον καθρέφτη πριν φύγω, ούτε εγώ το παρατήρησα. Πρέπει να σας μίλησα και έτσι στην κάμερα. Αν δεν έχω βέσει το προηγούμενο πλάνο, είναι γιατί το φορούσα ανάποδα. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον μάλλον δεν θα με ματιάξανε, γιατί με τέτοιο πονοκέφαλο που είχα σήμερα, μόνο αυτό μου έλειπε. Πάω λοιπόν να ξεντηθώ. Να βάλω τις πιτζαμούλες μου τις ωραίες, να ξεβαφτώ γιατί είμαι βαμμένη από το πρωί και δεν αντέχω άλλο με το make-up πάνω στο πρόσωπό μου. Τα μάτια μου γυαλίζουνε. Έχω σκάσει σήμερα από τη ζέστη, δηλαδή να φανταστείτε πάλι έτσι βγήκα έξω και η θερμοκρασία ήταν τόσο καλή που ούτε καν κρύωνα. Έχει ανέβει πάλι αρκετά η θερμοκρασία. Θα κλείσω αυτό εδώ το vlog εδώ γιατί νομίζω είναι η τρίτη μέρα που βλογκάρω και θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη με ένα νέο vlog και την Κυριακή αυτή με ένα νέο βιντεάκι διαφορετικού περιεχομένου. Μείνετε συντονισμένοι για όλα αυτά. Αν δεν είστε ήδη εγγραμμένοι στο κανάλι μου, μπορείτε να κάνετε τώρα μια εγγραφή. Και αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να δείτε περισσότερα vlogs από μένα, κάντε και ένα like. Και αν θέλετε, μπορείτε να πατήσετε και το κουμπανάκι για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που ανεβάζω καινούριο βίντεο. Αυτά. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Γεια σας, φιλάκια πολλά από μένα και θα τα πούμε την Κυριακή. Bye!